Από 200 έως 500.000 ευρώ θα μπορούσαν να πουληθούν στην αγορά των αρχαιοκάπηλων τα ευρήματα που εντοπίστηκαν σε βουνοπλαγιά στις γούρνες του Δήμου Χερσονήσου, τα οποία όμως ήδη αποτελούν τμήμα του ελληνικού θησαυρού που βρίσκεται καλά προστατευμένο και αναμένεται να μεταφερθεί για φύλαξη και τελική εκτίμηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Ηρακλείου. Πρόκειται για αρχαιότητες που, αν θα μπορούσε κανείς να τις πουλήσει στην ελεύθερη αγορά, θα μπορούσε να αποκομίσει 200, 300, 500 χιλιάδες ευρώ. Εκείνος λοιπόν σκέφτηκε σαν Έλληνας πατριώτης και έκανε αυτό που έπρεπε. Ο θησαυρός εντοπίστηκε από ιδιώτη, ο οποίος χωρίς άλλη σκέψη ενημέρωσε για τα ευρήματα το γνωστό ιδιωτικό ερευνητή που ασχολείται 30 και πλέον χρόνια με την πάταξη της αρχαιοκαπηλείας, Γιώργο Τσούκαλη, ο οποίος χαρακτήρισε λεβέντικη τη στάση του κριτικού, που αντί οποιασδήποτε άλλη σκέψη, αυτό που απέδειξε ήταν ότι πάνω απ' όλα τιμά την ιστορία και τον πλούτο της χώρας. Ήταν μια υπόθεση που ήρθε από την καμπάνια μας ενάντια στην αρχαιοκαπηλεία. Κάποιος, να το χαρακτηρίσουμε, για μένα είναι ένα πρότυπο σε μια εποχή με ηθική σιλικόνης. Τέτοια πρότυπα είναι πολύ σημαντικά. Στη βουνοπλαγιά συγκεκριμένα εντοπίστηκαν από την έρευνα του Τμήματος Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής μια μαρμάρινη ανδρική κεφαλή ρωμαϊκής περίοδου, τμήμα πύληνου ειδωλίου σε μήτρα ρωμαϊκής περίοδου, ακέραιο ειδόλιο κυκλαδικού τύπου γυναικεία μορφή 3ης χιλιετίας π.Χ., βυζαντινή πόρπη από κράμα χαλκού 7ου αιώνα μετά Χριστού, απόλυξη χάλκινου ξύφους μινωικής περίοδου, οστινό εργαλείο με 4 σοπές, τμήμα στυλεγγίδας κλασικής ρωμαϊκής περίοδου και πύληνο γυναικείο ειδόλιο αναθυματικό κλασικής ρωμαϊκής περίοδου. Δεν είναι σημαντικό αυτό που κάναμε εμείς, σημαντικό είναι αυτό που έκανε ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο οποίος δεν μπήκε καν στον πειρασμό να θεωρήσει αντικείμενο πλούτου αυτές τις αρχαιότητες που εντόπισε. Όπως ανέφερε ο κύριος Τσούκαλης, η επί 30 χρόνια προσπάθεια ενημέρωσης έχει επιφέρει καρπούς, καθώς ούτε λίγο ούτε πολύ μέχρι σήμερα αρκετοί πολίτες έχουν μέσω εκείνου διαλέξει το δρόμο της προσφοράς στη χώρα και τον πολιτιστικό πλούτο της. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι έως τώρα με δική του πρωτοβουλία έχουν παραδοθεί στο ελληνικό κράτος περισσότερες από 16.000 αρχαιότητες. Μετά από 32 χρόνια και έχοντας την τιμή να έχουμε παραδώσει στην πολιτεία 16.618 αρχαιότητες εθελοντικά, πρέπει να περάσουμε το μήνυμα στις νέες γενιές ότι, ας μου επιτραπεί η άκομψη φράση, δεν είναι μαγιά να ξεπουλάμε την πολιτιστική κληρονομιά.